Ω! Κάτσε μου παίξει. Α! Είσαι γρήγορος, Παναθεμάσαι. Ω! Μη! Αν μου παίξει μία θα με κομματιάσει, είμαι σίγουρος. Χαίρετε παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης από τους Dice Gamers. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του The Wild Date. Επεισόδιο νομίζω 3. 3, 3, ναι. Χωρίς πολλά πολλά, πάμε να συνεχίσουμε αυτό. Πάμε. Stun animals with throwing rocks to make hiding easier. Για να δούμε. Πού ήμουνα. Όπα παιδιά, πολύ σκοτάδι. Τι έγινε, α, ναι. Ναι, μπλα μπλα. Λοιπόν, τι θα χρειαστώ, να βρω, ωραία. Είμαι εδώ. Κάτσα περάσει τη βραδιά λίγο. Κάτσε παιδιά να δω και όπου βρίσκομαι, δεν θυμάμαι. Λίγο ακόμα να φύγει το κρύο και πάμε. Πού ήθελα να πάω, ανακολουθώ τα power lines. Όχι. Έλα, καλά καλά δεν ξεκινήσαμε. Τώρα θα την έτρωγα προφανώς. Περιμένετε. Τώρα. Πίσω. Ωραία. Easy. Easy boy. Ελλάδο. Γάμο. Όπα. Σιγά σιγά. Είναι ρε παιδιά, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε να πούμε και αρχίζαμε εδώ πέρα και παίζουμε ξύλο. Φύγε κολολίτσε. Αυτά ήταν κουμπλέ. Ωραία, πού είμαστε. Θέλω να πάμε προς τα πάνω. Πάμε. Άιντε πάλι. Άι παράταμε. Έλα, πολλούς δεν πάλεψα. Μπορώ να ξεκινήσω. Έχουμε και αγριόχειρους. Κάτσε να μαζέψουμε λίγο ώρα τώρα που βρήκαμε τη ευκαιρία. Εντάξει, άραξε, το έχουμε. Έτσι όπως πέμω, βέβαια θα χρειαστώ να κάνω κάτι για αυτή τη φωτιά. Ναι, θα πρέπει να ανάψω φωτιά. Γαμώτο. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Έτσι τόσο απότομα πέφτει. Να μου πείτε, έχω ανέβει αρκετά ψηλά. Οπότε δεν το κατηγορώ, αλλά και πάλι. Όπα, αυτό. Ωραία, ζεσταίναμε τη φωτιά. Αναπληρώνουμε το ξύλο που χάσαμε κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε και ένα λύκο εδώ πέρα στο πλάι να με τσατίζει. Λοιπόν, υπάρχει μια ωραία πατεντούλα να ξέρετε. Έτσι τώρα επί ευκαιρίες να τα ψήσουμε αυτά. Υπάρχει μια πολύ ωραία πατεντούλα για τους λύκους. Όταν ανάψετε φωτιά, όπως είναι και προφανές, αν πάνε να σε επιτεθούν στη φωτιά, θα φύγουν πίσω. Οπότε μπορείτε δηλαδή να τους κάνετε kiting, δηλαδή να τους κάνετε να πηγαίνουν γύρω-γύρω από τη φωτιά. Μέχρι να ικανοποιηθείτε από αυτό που θέλετε ή να προετοιμαστείτε για να μπορέσετε να συνεχίσετε το fight. Δείτε για παράδειγμα τώρα που θα μου επιτεθεί. Βλέπετε, δεν πλησιάζει τη φωτιά. Είναι και ένας ωραίος άλλος τρόπος επιβίωσης. Όχι, γλυκός τώρα. Γάμω το στάνιο μου. Activate the radio station in the Harrington under the waste deposit. Μπορώ να μπω μέσα. Μπορώ. Ου! Τι είναι αυτό. I don't know, αλλά... It's strange. Τι είναι αυτά εδώ όλα. Ω, μασέτα. Ω, πλάκι. Λάδο. Αχ, δεν έχω χώρο. Shit. Φάει το mushroom. Φέρ' το εδώ. Ωραία, πήραμε και όπλο. Α, nice. Τι είναι αυτά. Adrenaline. Ναι, και medikit. Δεν έχω χώρο βέβαια για να τα κάνω. Πάω σιγά σιγά γιατί δεν ξέρω παιδιά, δεν βλέπω και τίποτα εδώ μέσα, οπότε... Requires εκεί. Τι είναι αυτό. Τον βλέπετε.
Αχου, όχι, 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 όχι. Δεν είμαι προετοιμασμένος, χρειάζομαι παγίδες. Δεν έχω παγίδες για σένα. Το φελέκι μου. Ωραία, επιστρέψαμε. Λοιπόν, για να παλέψουμε τέτοιους τύπους κανονικά χρειαζόμαστε παγίδες τέτοιες, αλλά για να το κάνω upgrade χρειάζομαι ξύλο. Ωραία. Ωραία, ας μαζέψουμε λίγο ξύλο. Θα δείτε τώρα γιατί το κάνω αυτό. Λοιπόν, upgrade. Έλα, τι μου λείπει. 85 λέει ξύλο, πώς έχω. Αχου. Λοιπόν, upgrade. Τέλεια. Λοιπόν, the damages and the poorly slows down anything that steps on it. Κανονικά πρέπει να κάνω κι άλλο upgrade, αλλά δεν έχω leader. Οπότε δύσκολα τα πράγματα από αυτό. Από εδώ τι upgrade μπορώ να κάνω. Bones, tendons, όχι. Increase the speed, increase the damage. Καλό είναι να το βάλουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, από speed έχουμε μπόλικο βλέπω, ε. Θα εξετεβάζουμε άλλο, τα κρατάμε τα άλλα. Για όταν κάνουμε upgrade. Ωραία. Λοιπόν, ας φάμε κάτι για αρχή. Θα φτιάξουμε ένα healing salve. Να μην μας πιάνει τζάμπα τόπο. Και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό, θέλω. Όπω, θέλω πολλά, ε. Λοιπόν. Γαμώτο. Θα σας το κάνω λίγο fast forward αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι ανάγκη να το δείτε όλο αυτό το κατεβατό για να μαζεύω υλικά. Α! Γαμώτο, δεν πρόλαβα να μιλήσω. Ω, πήγε. Ω, ω, παλικάρια, αράξτε. Γαμώ. Πίσω. Α, μη. Πάρτα. Ω, έτσι. Έλα κι εσύ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Εσύ δεν είδες να παίξουμε ξύλο. Τι είναι. Πονέσαμε. Μα σου πω τίποτα. Α, δεν έχω χώρο για τον πόνε. Shit. Ωραία, μαζέψαμε κάμποσα υλικά. Επιστρέφουμε πίσω στη φωτιά μας. Φουλέρνουμε. Λοιπόν. Attack speed ή damage. Ας ανεβάσουμε το damage, μ' άρεσε. Ανεβάσουμε το defense μας. Ανεβάσουμε το πόσα μπορούμε να κουβαλάμε. Οχ! Shit! Sleep. Λοιπόν, τώρα θα σας εξηγήσω τι έγινε. Βλέπετε που σηκώσει Snowstorm, Blizzard. Λοιπόν, όταν γίνεται το Blizzard, η φωτιά που έχουμε ανάψει σβήνεται στο φτού, στο κλακ. Πάει, να ήταν κι άλλη. Η μοναδική λοιπόν επιλογή είναι να κρυφτείς μέσα σε ένα bunker, όπως δηλαδή μέσα που ήταν αυτός ο, που ήταν λύκος, πρέπει να ήταν λογικά. Και η άλλη επιλογή είναι να κάνεις sleep μέσα στο shelter σου. Το να κάνεις sleep μέσα στο shelter σου τρώει πολύ ξύλο, αλλά ταυτόχρονα σου δίνεται επιλογή της εγώ map και δεν σου κουνάει κανένα στατιστικό. Όλα τα στατιστικά μας μένουν ίδια. Δεν θυμάμαι αν το sleeping ποτέ μου ανέβαζε τη ζωή ή μου ανέβαζε κάτι άλλο. Αλλά θυμάμαι ότι όποτε αν ήταν Snowstorm και δεν είχα κάποια άλλη επιλογή, κοιμόμουν μέσα στο shelter και τη γλίτωνα. Οπότε να το έχετε αυτό στο νου σας. Δεν μπορείτε αλλιώς να προστατευτείτε από αυτή την Blizzard και θα κατέβει το cold, θα πηγαίνει βζζζζ και θα έχουμε θέματα. Συνήθως αυτή η χιονοθρύελα κρατάει 4-5 ώρες παιχνιδιού. Συνήθως. Τώρα μου έχει τύχει παιδιά και να με πιάσει και μέσα στην ημέρα και να ξανά είναι βράδυ και ξανακάνει το βράδυ και δηλαδή ολόκληρη ταλαιπωρία. Ξυπνήσαμε. Δεν μας νοιάζει. Εδώ. Λοιπόν, simple trap. Κανονικά πρέπει να κάνουμε advanced trap, αλλά θα παίξουμε με αυτό τώρα. Πρέπει να βάλω κι άλλη βέβαια παγίδα, θα χρειαστώ κι άλλο ξύλο. Θα κάνω άλλη πατέντα τώρα.
Επειδή η μασέτα και αυτή χρησιμοποιείται σαν τέτοια τύπου, μπορούμε να κόψουμε από ό,τι βλέπετε μπόλικο ξύλο. Που αυτή τη στιγμή δηλαδή εμείς απλά χρειαζόμασταν ξύλο. Χαραμίζεται τζάμπα η μασέτα έτσι, το ξέρω, αλλά επειδή ξέρω ότι θα φτιάξουμε δυνατότερα όπλα μετέπειτα, ας το χρησιμοποιήσουμε τώρα, δεν πάει χαμένο. Τρεις και δεν έχω άλλο, ρε. Εντάξει. Τι άλλο μου λείπει, τίποτα. Backup. Backup. Έχουμε τα τρία simple trap. Ωραία. Παιδιά, ώρα για μάχη. Η φωτεινότητα δεν βοηθάει καθόλου βέβαια. Λοιπόν, έχω ένα medikit. Θα το πάρω για ώρα ανάγκης. Ποτέ δεν ξέρετε. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα στήσουμε τις παγιδούλες. Ώστε όταν μας πλησιάσει αυτός ο κερατάς. Το οποίο κάτσε πρέπει να προσέξω και που βρίσκεται. Να τις βάλουμε κατά σειρά π.χ. Κάτι τύπου... Πού το να... Μία εδώ. Ωραία τη στήσαμε. Ας βάλουμε π.χ. άλλη μία εδώ. Τέλεια. Θα βάλουμε μία τρίτη εδώ. Τέλεια. Μην τις πατήσετε εσείς τις παγίδες, να ξέρετε θα φάτε εσείς το damage. Τώρα πρέπει να τον δελεάσουμε εδώ. Ω! Γαμώτο! Άλλη μια παγίδα έχω. Και τώρα, ώρα για combat. Ω! Κάτσε μου παίξει. Α! Είσαι γρήγορος, πάνω να θεμάσαι. Ω! Μη! Αν μου παίξει μία θα με κομματιάσει, είμαι σίγουρος. Ωπα! Τον κέρδισα! Τα καταφέραμε. Εντάξει. Για καρδιακό πήγε καλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι το επεισόδιο βγήκε αρκετά μεγάλο. Το αφήνω εδώ πέρα προς το παρόν. Ήμουν ο Βαγγέλης από τους Dice Gamers και μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Καλά να περνάτε!